προστάτευσε την ενέργειά σου. Υπάρχει μια μοναδική στιγμή μέσα σε κάθε μέρα που το σύμπαν σε σκουτάει. Σου υπενθυμίζει ότι μπορείς να δημιουργήσεις μια νέα αρχή. Να σπάσεις μια παλιά συνήθεια που σε στραγγίζει. Να κάνεις κάτι καινούριο. Ή απλά να μην κάνεις κάτι παλιό. Γιατί φοβάσαι τόσο πολύ την αλλαγή φωτεινών? Γιατί χαρίζεις την ενέργειά σου σε πράγματα που σε αποδυναμώνουν? Η ενέργειά σου είναι η δύναμή σου. Είσαι ενέργεια. Και κάθε φορά που νιώθεις πεσμένος, αδύναμος, κάθε φορά που σε τραβάει πίσω μια συνήθεια, έχεις χάσει ενέργεια. Κάθε φορά που αποφασίζεις να κάνεις έστω και κάτι μικρό, κάτι λίγο εντελώς διαφορετικά, κάθε φορά που επιλέγεις να μην κάνεις αυτό που έκανες πάντα, κερδίζεις ενέργεια. Τόσο απλά. Και χωρίς ενέργεια δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Χωρίς ενέργεια δεν μπορείς ούτε να αλλάξεις συνήθειες, ούτε να κάνεις τη νέα αρχή που ονειρεύεσαι. Γι' αυτό ξεκίνα να προστατεύεις την ενέργειά σου. Όχι τον εαυτό σου, αυτόν προσπαθούσες να προστατεύσεις μια ζωή. Λάθος εστίαση. Ξεκίνα να βλέπεις τον αληθινό εαυτό σου όπως πραγματικά είσαι. Σαν ένα λαμπερό φωτεινό όν. Κάτσε και σκέψου. Ποιες δραστηριότητες σου από το πρωί μέχρι το βράδυ σου δίνουν ενέργεια και ποιες σου παίρνουν ενέργεια? Σκέψου τι κάνεις από το πρωί που ξυπνάς. Αν είσαι μονίμως δίχως όρεξη για τίποτα, αδιάθετος, άκεφος, κακόκεφος, έχεις χάσει ενέργεια. Την έχεις δώσει ασυνείδητα στο παρελθόν, στις αναμνήσεις, σε εκείνο το θυμό, στον πρώην ή στην πρώην σου, στον εργοδότη σου, στην κυβέρνηση, στις ειδήσεις, σε όλους όσους κατηγορείς. Ή μπορεί να την έχεις δώσει στο μέλλον, σε όλα αυτά που φοβάσαι ότι θα γίνουν, για όλα αυτά που ανησυχείς. Τι παράδοξο. Δεν συμφωνείς μαζί τους, με όλους αυτούς από το παρελθόν, αλλά ούτε και με όλα αυτά που φοβάσαι για το μέλλον. Κι όμως, τους χαρίζεις απλόχερα την ενέργειά σου. Wow. Σήμερα κάνε το πρώτο βήμα. Άφησε πίσω κάτι που γνωρίζεις ότι σε αποδυναμώνει. Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή η αρχή για να ξεκινήσεις να βλέπεις διαφορά. Κάνε τη τώρα. Μη φοβάσαι φωτεινόν. Πάρε τη δύναμή σου. Η δύναμή σου είναι η ενέργειά σου. Και η ενέργειά σου είναι δική σου. Μη τη σπαταλάς. Μη του τη χαρίζεις. Μπορείς να τη διαχειρίζεσαι όπως εσύ επιλέγεις. Επέλεξε τώρα συνειδητά. Τόσο απλά. Όλα ξεκινούν από ένα πρώτο βήμα.
κάθε φορά που επιλέγεις να κάνεις κάτι το οποίο είναι ωφέλιμο για σένα, έρχεσαι πιο κοντά στην ενέργεια της ψυχής σου. Κάθε φορά που κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι ωφέλιμο για σένα, απλά απομακρύνεσαι από την ενέργεια της ψυχής σου. Πάρε την απόφαση, φωτεινό πανέμορφο όν, και κάνε τώρα το πρώτο βήμα. Τόσο απλά. Μη φοβάσαι. Μην ανησυχείς. Δώσε όλη αυτή την ενέργεια σε αυτά που αγαπάς. Σε αυτά που η καρδιά σου θέλει. Και κάτσε και γράψε όλα όσα κάνεις μέσα στη μέρα σου και δες πού αξίζει να δώσεις ενέργεια και τι από αυτά θα πρέπει ολοκληρωτικά να σταματήσεις. Όταν κάτι σταματάει, κάτι καινούριο ξεκινάει. Όταν μια πόρτα κλείνει, μια άλλη ανοίγει. Όταν κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή μας, κάποιοι καινούργοι έρχονται. Όταν σταματάμε παρέες, συναναστροφές, συναντήσεις, συνήθειες που γνωρίζουμε ότι δεν μας κάνουν καλό, δεν μας εξελίσσουν, πράγματα για τα οποία μετανιώνουμε μετά και μας πάνε χιλιάδες βήματα πίσω. Όταν αποφασίσουμε να τα σταματήσουμε αυτά, τότε άλλα έρχονται στη θέση τους. Τότε άλλα υπέροχα πράγματα έρχονται. Καινούργιοι υπέροχοι άνθρωποι, καινούργιες συνήθειες. Πάρε τη δύναμή σου, φωτεινό. Πάρε τη δύναμή σου και επέλεξε τώρα συνειδητά. Τόσο απλά. Κάνε το πρώτο βήμα. Καλή δύναμη. Καλή ανάκτηση του αληθινού σου εαυτού.